Λοιπόν, Ρέζος Μαρούδας. Ναι, στη σημερινή συνάντηση που κάναμε στα γραφεία του ΕΛΓΑ, μάθαμε ότι από πέρυσι του Νοέμβριο, γιατί δεν το ξέραμε αυτό, κανένας δεν το ήξερε, ότι από πέρυσι του Νοέμβριο ότι αυτά τα χρήματα που δίνονται για τον Ντάνιελ δεν είναι χρήματα του ΕΛΓΑ, αλλά είναι ένα χρήματα από ένα πρόγραμμα ad hoc, το οποίο είναι για κάλυψη εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες, από φυσικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι όλη η φιλολογία που είχε αναπτυχθεί από πέρυσι στην κυβέρνηση, ότι έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στον ΕΛΓΑ και ότι καλύπτει η κυβέρνηση τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ και με πολλά χρήματα και ο ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός γιατί είναι, μπαίνει μέσα κτλ. Δεν ισχύει, γιατί αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως δεν είναι του ΕΛΓΑ. Ήταν στη διαδικασία από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν δοθεί 260 εκατομμύρια που το λέει το ΦΕΚ στις 6 Νοεμβρίου του 2023. Αυτό όμως εγείρει και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς, ενώ αποζημιώνονται υποτίθεται με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ αυτά τα χρήματα, πώς είναι δυνατόν, ενώ θα έπρεπε να δοθεί σε όλους το 100% της ζημιάς, της απώλειας της ζημιάς, να βάζουν αυτό το γνωστό ζήτημα που βάζουν τον διαχωρισμό 80% και 120% στην ΕΛΓΑ, συν το γεγονός ότι βάζουν την ασφαλιστική αξία του προϊόντος, όταν εμείς ζητούσαμε, αφού είναι και η ζημιά που είναι μέσα από πρόγραμμα από το ad hoc, όπως είπα, θα έπρεπε να αποζημιωθεί στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπερβαίνει τα ποσά που έχει δώσει σήμερα ο ΕΛΓΑ. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα απαντήσει το Υπουργείο και να δώσει και λύση. Εμείς αυτό που ζητάμε δηλαδή, στην ουσία ξαναεπαναφέρουμε και το θέμα ότι θα πρέπει να δοθεί επιπλέον χρήματα αποζημίωσης που να καλύπτουν την πραγματική ζημιά από πέρυσι τον Ντάνιελ σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις παραγωγές.